Η Ηρακλειώτισσα Ιωάννα Κρυμίλη, που ξεκίνησε από τον Εργοτέλη, είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχει βγάλει το γυναικείο μπάσκετ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Από το περασμένο καλοκαίρι ζει το αμερικανικό όνειρο στο Πανεπιστήμιο του Σαν Φραντσίσκο. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο του κορονοϊού, με την Ιωάννα να προλαβαίνει να επιστρέψει στην Κρήτη για να μένει σπίτι της όσο διάστημα χρειαστεί. Ευχαριστώ το Πανεπιστήμιο μου που πήρε μέτρα εγκαίρως και μας άφησε όλες να γυρίσουμε πίσω, γιατί νιώθω πιο ασφαλής εδώ με την οικογένειά μου, παρόλο που πρέπει να μείνω δύο εβδομάδες σε καραντίνα. Είναι διαφορετικό το να είσαι στο σπίτι σου από το να είσαι σε μια ξένη χώρα μόνος, ουσιαστικά χωρίς την οικογένειά σου. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Και βέβαια η Ιωάννα Κρυμίλη σκέφτεται ότι όταν τελειώσει αυτή η περιπέτεια θα μπορέσει να επιστρέψει ασφαλής εκεί που ζει το δικό της όνειρο, όχι απλά το αμερικανικό. Δίπλα στους Golden State Warriors και στα μεγάλα αστέρια του NBA, καθώς ουσιαστικά η σπουδαία Ηρακλειώτισσα αθλήτρια και μέλος της Εθνικής Ομάδας Γυναικών της χώρας μας είχε την εμπειρία ενός αγώνα σε γήπεδο που γίνονται παιχνίδια του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο. Η εμπειρία του να παίζεις στην Αμερική είναι κάτι το μοναδικό. Πραγματικά εύχομαι κάθε παίχτης που θέλει να φύγει Αμερική να το ζήσει, γιατί είναι πολύ καλή εμπειρία. Το μπάσκετ είναι διαφορετικό, είναι πιο γρήγορο. Οι προπονητές δεν έχουν τόσα πολλά συστήματα όπως είναι στην Ευρώπη. Οι προπονήσεις ήταν πάρα πολύ αποτυπωτικές. Οι προπονητές πάντα θέλανε το καλύτερο από σένα. Δεν θέλανε να χάνουν ούτε ένα λεπτό από την προπόνηση. Θέλανε να είσαι συγκεντρωμένη κάθε λεπτό. Οι συμπαίχτριές μου πάντα προσπαθούσαν να με βοηθήσουν, γιατί ήμουν και η μόνη πρωτοετής, οπότε προσπαθούσαν να είναι δίπλα μου, να με στηρίζουν, γιατί το έχουν περάσει και εκείνες και ο πρώτος χρόνος πάντα είναι δύσκολος. Οι προπονήσεις, όπως είπα, ήταν πολύ απαιτητικές και είχαμε κάθε μέρα προπόνηση. Δύο φορές τη βδομάδα φυσική κατάσταση, δύο φορές ατομική και τρεις φορές τη βδομάδα βάρη. Κάτι που ήταν πολύ δύσκολο για το σώμα μου, που δεν είχε συνηθίσει σε τόσο έντονες και τακτικές προπονήσεις.